Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Θοδωράκη που μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ στο σώμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε μια πραγματικά επίκαιρη ερώτηση. Αυτό που με κάνει να αναρωτιέμαι ορισμένες φορές είναι ότι ορισμένοι άλλοι που αφήνουν διαρροές, σπέρνουν σκόνη δεξιά και αριστερά, μετά κρύβονται, δεν έρχονται στη Βουλή να θέσουν τα ερωτήματα αυτά, θέτουν για άλλα θέματα επίκαιρες ερωτήσεις. Ο κ. Θοδωράκης έθεσε τα θέματα, αν και από ό,τι κατάλαβα από την ομιλία του, μάλλον ενημερώνεται μονόπλευρα από τα μέσα της διαπλοκής και των fake news. Και μου δίνει πραγματικά και τον ευχαριστώ την ευκαιρία, γιατί θεωρώ ότι καλοπροαίρετα θέτει τα ζητήματα αυτά, να δώσω ορισμένες απαντήσεις. Γιατί ορισμένοι φαίνεται ότι είτε δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς, και αυτό είναι το λιγότερο κακό, είτε ακόμη χειρότερα δεν θέλουν να κατανοήσουν, διότι αυτό εξυπηρετεί κάποιους συγκεκριμένους αντιπολιτευτικούς σκοπούς. Όμως τα θέματα αυτά, τα θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια της χώρας, δεν χωρούν, κατά την εκτίμησή μου, μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και επειδή το ζητούμενο όταν συζητάμε σε αυτή την αίθουσα για τα θέματα αυτά είναι να έχουμε ως βασική αρχή την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, θέλω να αναφερθώ, πριν απαντήσω ένα προς ένα στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Θοδωράκης, σε αυτά που αποκομίσαμε από την επίσκεψη στις ΗΠΑ. Να αναφερθώ δηλαδή, αν θέλετε, στα απτά αποτελέσματα, στα πραγματικά γεγονότα, για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία που αποκομίσαμε από το ταξίδι, στα facts και όχι στα fake news. Της δίθεν αγοράς του αιώνα, ο εξυγχρονισμός των υπαρχόντων αεροσκαφών είναι η αγορά του αιώνα. Έρχομαι λοιπόν στα απτά αποτελέσματα. Απτό αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά ακούσαμε τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, που ορισμένοι όταν εξελέγει διέδιδαν ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το ζήτημα του χρέους ή με τα ελληνικά ζητήματα, αλλά αντιθέτως θα αλλάξει πλήρως την γραμμή των ΗΠΑ στα θέματα αυτά, να μιλάει δημόσια για την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και στις κατηδίαν συνομιλίες να δεσμεύεται για πρωτοβουλίες και παρακολούθηση του θέματος, στενή παρακολούθηση του θέματος αυτού. Αυτό αποτέλεσμα ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά δημόσια ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η ελληνική οικονομία στέκεται στα πόδια της, όχι θα βγει από την κρίση, στέκεται στα πόδια της, βγήκε από την κρίση και ενεθάρρυνε τους Αμερικανούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αυτό αποτέλεσμα είναι η σύσταση ομάδας εργασίας των υπουργών οικονομίας μας για την προώθηση συγκεκριμένων επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως και το γεγονός ότι αναγνωρίστηκαν οι δυνατότητες της χώρας να καταστεί κόμβος ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών μεταξύ τριών ηπείρων. Αυτό αποτέλεσμα είναι η ανακοίνωση για την κατασκευή του λεγόμενου FSRU, του πλωτού, της πλωτής πλατφόρμας για LNG, για υγροποιημένο αέριο στην Αλεξανδρούπολη και για αγορά ποσοτήτων LNG, με την προοπτική βέβαια να είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία ανοίγει τις πόρτες της μέσω μακροπρόθεσμα στην εισαγωγή σχιστολιθικού αερίου, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ενός κόμβου ενεργειακού
καθώς όλοι οι σημαντικοί ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος θα περνάνε από τη χώρα μας. Απτό αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το γεγονός ότι η επόμενη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμόμενη χώρα μετά τη Ρωσία πρόπερση, την Κίνα πέρυσι, θα είναι την επόμενη χρονιά Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι θα αποτελέσει σημείο καμπής για τις αμερικανικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Αυτό αποτέλεσμα είναι οι συνομιλίες που κάναμε για άλλες σημαντικές στρατηγικής σημασίας επενδύσεις στον τομέα των οπτικών ινών, των ναυπηγείων και των υποδομών. Αυτό αποτέλεσμα είναι η αναγνώριση από όλους τους συνομιλητές μας του ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια από τις πιο ευαίσθητες, πιο σημαντικές, αλλά ταυτόχρονα και από τις πιο ασταθείς περιοχές του πλανήτη μας. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε τόσο στις συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρόεδρο, τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, όσο και στις επαφές των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών. Και σε αυτό το πλαίσιο βασίστηκε και η απόφαση για υποστήριξη της Ελλάδας από τις ΗΠΑ τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο όμως και στον αμυντικό τομέα. Και τέλος, αυτό αποτέλεσμα, τόσο αυτό που το είδαμε τα αποτελέσματα μόλις μέσα σε μια εβδομάδα, ήταν η διαβεβαίωση από πλευράς της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η ελληνική οικονομία πέρασε τον κάβο, ότι δεν απαιτούνται νέα μέτρα, σε αντίθεση με όσα φαντασιώνονταν πολλοί εδώ στην Ελλάδα και τα πρωτοσέλιδα του τύπου που δυστυχώς και εσείς, κύριε Θοδωράκη, αυτόν διαβάζετε, αλλά πρέπει να ενημερώνεστε και από αλλού. Και ότι όχι μόνο δεν ζητάνε νέα μέτρα, αλλά τη διαβεβαίωση ότι θα κρατήσουν μια επικοδομητική στάση στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση. Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ σημαντικά και αυτά αποτελέσματα της επίσκεψης. Και δεν είναι φωτογραφίες, όπως κάποιοι έσπευσαν να πούν. Έχω αρκετές άλλωστε. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχα την ευκαιρία να βγάλω πολλές φωτογραφίες με τους σημαντικότερους ηγέτες του πλανήτη. Δεν χρειάζομαι. Αυτά τα απτά αποτελέσματα, τα οποία όμως δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα ορισμένοι, όχι μόνο και εν δικαίωμά τους, δεν θέλουν να τα αναγνωρίσουν, αλλά είχανε εκ προημίου έτοιμο το πόρισμα της αποτυχίας αυτής της πολύ σημαντικής επίσκεψης, όχι πριν κατέβω τα σκαλιά του αεροπλάνου, πριν να τα ανέβω αυτά για να φύγω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά είναι λογικό για ορισμένους, αν το κριτήριο είναι οι εποχές όπου ο κ. Παπανδρέου, ο νεότερος, ή ο κ. Σαμαράς επισκεπτόταν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που η Ελλάδα δυστυχώς λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της τρομακτικής αυτής κρίσης είχε το ρόλο του παρία, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, και οι ηγέτες της χώρας δυστυχώς πάσχιζαν να μπουν κυριολεκτικά ή μεταφορικά σε ένα φωτογραφικό κάδρο. Αυτές οι εποχές άλλαξαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ευτυχώς. Η Ελλάδα ανακτά το κύρος της, διεκδικεί, αναγνωρίζεται ο ρόλος της, αναβαθμίζεται η θέση της διεθνώς. Δεν παρακαλά για μια καλή κουβέντα, ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Μπορεί στην οικονομία, γιατί η καταστροφή ήταν μεγάλη, να χρειαστεί περισσότερος χρόνος και προσπάθεια για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από τη ζημιά που προκάλεσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όμως στην εξωτερική πολιτική, μέσα σε 2,5 χρόνια, την εικόνα της χώρας διεθνώς έχουμε ήδη καταφέρει να την αναστρέψουμε πλήρως. Την εικόνα του παθητικού δέκτη και παρατηρητή των εξελίξεων, που την
επέβαλαν αυτή την εικόνα δυστυχώς οι κυβερνήσεις της κρίσης. Με μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η χώρα αναβαθμίζει το ρόλο της, χτίζει συμμαχίες, αξιοποιεί τα πολύ σημαντικά γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα. Και για να μπω τώρα και στην ουσία της ερώτησής σας, κύριε Θοδωράκη, με ακριβώς τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο ενεργούμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αναβαθμίζοντας το κύρος της χώρας, ενεργούμε και στα ζητήματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Η χώρα μπορεί να βρίσκεται σε ένα περιοριστικό πλαίσιο, το αφήνει πίσω της μέρα με τη μέρα, βγαίνουμε από την κρίση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα έχει και κόστος και μάλιστα αναντίστρεπτο στην αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και βεβαίως για την διατήρηση των ισορροπιών, που στην ουσία σημαίνει τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης, γιατί η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς λοιπόν εργαζόμαστε με συνέπεια, θα έλεγα, όχι μόνο για την διατήρηση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την ενίσχυσή του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε να ανακοινώσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση του στρατεύματος. Η βάση αυτού του σχεδίου είναι να δημιουργήσουμε τον πιο σύγχρονο στρατό και διαθεσιμότητα δυνάμεων εκεί που πιθανολογούμε απειλές. Από την άποψη του εξοπλισμού, επιδίωξη είναι το πώς θα μπορούμε να συντηρούμε και να αναβαθμίζουμε με τον καλύτερο τρόπο το υπάρχον υλικό και ποιες στοχευμένες πλέον αγορές πρέπει να κάνουμε. Και η κίνηση αυτή είναι αναγκαία, διότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που οι προκλήσεις είναι πολλές και η εγρήγορσή μας πρέπει να είναι διαρκής. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, έχει τεθεί στο τραπέζι, όχι τώρα, εδώ και 8 χρόνια, το 2009, από την πλευρά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Και μπορεί προφανώς κάποιοι εξ ημών που δεν ασχολούμεθα ιδιαίτερα με τα εξοπλιστικά θέματα, με τα ζητήματα άμυνας, να μην το γνωρίζουμε. Δεν δικαιούστε, κύριε Θωράκη, το γνωρίζετε εσείς. Όσοι συμμετέχουν όμως στις επιτροπές της Βουλής, στην Επιτροπή Άμυνας και προφανώς όσοι κυβέρνησαν τον τόπο, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για αγορά νέων. Μιλάμε για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των υπαρχόντων μαχητικών αεροσκαφών. Και είναι ένα θέμα που βεβαίως όχι μόνο έχει τεθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά έχει συζητηθεί και επαρκώς στην Επιτροπή. Για να ξεκαθαρίσω λοιπόν τα πράγματα, να εξετάσουμε τρία ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, η απάντηση που πρέπει να δώσουμε στο ερώτημα, αν αυτή η αναβάθμιση είναι αναγκαία. Το δεύτερο, αν είναι οικονομικά συμφέρουσα. Και το τρίτο, αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες όσον αφορά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Ξεκινώ από το πρώτο. Και θα αφήσω σε αυτό το κομμάτι εκτός τα πολιτικά επιχειρήματα. Θα αναφερθώ μονάχα σε αυτά που προέρχονται από τους αρμόδιους, αυτούς δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον κάθε άλλον τις ανάγκες που έχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Αναφέρθηκα πριν στο επιτακτικό αίτημα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του 2009. Ο λόγος είναι τόσο προφανής όσο και απλός. Έχει να κάνει με τη σταδιακή παλαιότητα του στόλου και των συστημάτων των αεροσκαφών. Και ο κίνδυνος πλέον είναι ότι αν δεν δράσουμε τώρα, μπορεί να φτάσουμε μέσα στην επόμενη πενταετία, λόγω της απόσυρσης
των περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών, όπου η πολεμική μας αεροπορία θα χάσει ένα πολύ σημαντικό μέρος της αποτρεπτικής της ισχύως. Επομένως, δεδομένων και των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, έχει κριθεί όχι από την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, αλλά από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι είναι αναγκαία η αναβάθμιση του στόλου τώρα. Τώρα. Χθες, μάλλον. Ενσωματώνοντας στα αεροσκάφη τα υπάρχοντα νέες τεχνολογίες, ώστε να είναι, όπως λένε, διαλειτουργικά με τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Άρα εδώ οι επιλογές που έχουμε είναι δύο. Ή να εισακούσουμε τις επανειλημμένες συστάσεις των αξιωματικών και των στελεχών της πολεμικής αεροπορίας, που έχουν τη γνώση και την εμπειρία στο θέμα, ή να τις αγνοήσουμε για λόγους αποκλειστικά πολιτικής σκοπιμότητας. Και η επιλογή, προφανώς η δική μας, φαντάζομαι και κάθε άλλη κυβέρνηση που θα έχει στοιχειώδη αίσθηση της ευθύνης, είναι προφανώς η πρώτη. Πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο. Γιατί αν κατάλαβα καλά, δεν αμφισβητήσατε ούτε εσείς, κύριε Θοδωράκη, την αναγκαιότητα του εξυγχρονισμού. Το δεύτερο σημείο είναι κατά πόσο είναι οικονομικά συμφέρουσα αυτή η επιλογή της αναβάθμισης του εξυγχρονισμού των F-16. Ας ξεκινήσω με το αυτονόητο, που έχει να κάνει με το ότι το κόστος της αναβάθμισης των μαχητικών θα ενταχθεί στην ήδη υπάρχουσα δαπάνη, προϋπολογισμένη δαπάνη, που έχει κατατεθεί και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, εδώ στη Βουλή, για τους εξοπλισμούς του Υπουργείου Άμυνας. Δεν μιλάμε για νέα δαπάνη. Άρα ούτε πρόσθετα βάρη, ούτε έκτατες δαπάνες, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα εφάνταστα που γράφτηκαν αφαίρετα και αφαίρετα επίσης αναπαράχθηκαν από μέσα ενημέρωση και πολιτικές δυνάμεις. Επίσης είναι σαφής η θέση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων ότι λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας των εξοπλισμών των αεροσκαφών καθίσταται αβέβαιη ή ακόμα και αδύνατη η πιθανότητα αναβάθμισης των μαχητικών στο μέλλον. Και ότι αν την αφήσουμε για το μέλλον, σίγουρα θα είναι πολύ ακριβότερη. Ας δούμε όμως λίγο τους αριθμούς και θα μου επιτραπεί, κύριε Πρόεδρε, λίγος χρόνος παραπάνω. Στάλθηκε λοιπόν από την ελληνική πλευρά, από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του Υπουργείου Άμυνας, ένα, όπως το λένε, letter of request, το οποίο απευθύνεται στην Αμερικανική κυβέρνηση και στο οποίο, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, έτσι γίνεται πάντα, ζητήθηκε μια τιμή προσφοράς για την αναβάθμιση του συνόλου του στόλου ή μέρος του στόλου των F-16. Η πληροφόρηση που ετέθη υπόψη του Υπουργείου Άμυνας από την Αμερικανική πλευρά είναι ότι η επίσημη απάντηση, η επίσημη επιστολή αναμένεται τις επόμενες μέρες και σας διαβεβαιώνω ότι με το που θα έρθει στο Υπουργείο Άμυνας θα τεθεί υπόψη της Επιτροπής Εξοπλισμών, όπου θα υπάρχει βεβαίως η απάντηση από την Αμερικανική πλευρά σχετικά με τις τιμές και την ακριβή περιγραφή της αναβάθμισης των F-16. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μάθαμε το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Δεν έχει έρθει επισήμως, με το που θα έρθει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα και, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 Νοεμβρίου θα τεθεί υπόψη και της Επιτροπής. Το σύνολο των αεροσκαφών τώρα, για το οποίο ζητήθηκε το letter of request που στείλαμε, το σύνολο των αεροσκαφών που εντάχθηκε μέσα σε αυτό το letter of request,
ήταν 123 αεροσκάφη, για τα οποία η αμερικανική πλευρά, έτσι όπως άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, ζήτησε από το Κογκρέσο μια έγκριση, επαναλαμβάνω, για το σύνολο των αεροσκαφών, για τα 123, προκειμένου να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση. Η έγκριση που ζητήθηκε από το Κογκρέσο για το σύνολο των 123 αεροσκαφών ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ λοιπόν στήθηκε η σπέγουλα, η επικοινωνιακή. Από κάποιους που είτε από άγνοια, είτε από δόλο, μίλησαν για συμφωνία 2,4 δις δολάρια, για συμφωνία πάνω από 2 δις ευρώ. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συμφωνία, να συνεννοηθούμε. Υπάρχει αίτημα και διαπραγμάτευση. Το Αμερικανικό Κογκρέσο πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνει, εγκρίνει το ανώτατο ποσό που μπορεί να φτάσει συμφωνία. Το ανώτατο ποσό λοιπόν μας λέει είναι περίπου 2 δις ευρώ. Στην περίπτωσή μας, το ποσό το οποίο μπορεί να διαθέσει η Ελλάδα και έχουμε καταστήσει σαφές στις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις, προκειμένου να εντάσσεται η εξοπλιστική δαπάνη μέσα στο πλαίσιο της προϋπολογιστής σας δαπάνης και από το μεσοπρόθεσμο των εξοπλιστικών μας δαπανών, για να μην υπερβούμε δηλαδή ούτε κατά ένα ευρώ αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, το δικό μας το ταβάνι λοιπόν είναι τα 1,1 δις ευρώ. Τόσο απλά. Και μάλιστα η συζήτηση που διεξάγεται και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε είναι για μια δαπάνη σε βάθος δεκαετίας που σημαίνει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ακριβώς για να είμαστε απολύτως εντός των ήδη προϋπολογιστέν των δαπανών. Αυτή είναι η αγορά του αιώνα που κάναμε. Και οι δαπάνες και οι σπατάλες. Και να σας επισημάνω και κάτι ακόμα. Αυτή δεν είναι μια καινούργια πρακτική. Έχει συμβεί στο παρελθόν, σε ανάλογη συμφωνία. Σε πολλές συμφωνίες ανάμεσα, όταν έχουμε μια διακρατική συμφωνία που ορίζει τους όρους μιας αγοράς ή ενός εξυγχρονισμού, θα έπρεπε να το θυμούνται, όχι εσείς, αλλά οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Η πιο πρόσφατη ήταν η συμφωνία επί Υπουργείας του κύριου Σπηλιωτόπουλου, όπου αφορούσε την παραλαβή F-16, με ανώτατο όριο κοστολόγηση από το Κογκρέσο τότε τα 3,6 δις δολάρια, που τελικά καταλήξαμε, αυτό που δώσαμε ήταν 1,7 δις δολάρια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά συμβαίνει. Το γνωρίζανε. Το βασικότερο όλων όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε συμφωνία. Έχουμε διαπραγμάτευση. Θα λάβουμε επίσημα την προσφορά, θα ενημερωθεί όπως προείπε η Βουλή, θα αξιολογηθεί από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και έπειτα θα μπούμε και στην τελική διαπραγμάτευση για το τελικό ποσό της συμφωνίας. Γνωρίζουν όσοι έχουν γνώση τέτοιου είδους αμυντικών συμφωνιών ένα μέρος του συνολικού ποσού αφορά και στα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρατήρηση. Τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη από την σύγχρονη εμπειρία που έχουμε, την οδυνηρή εμπειρία, μόνο κατ' ελάχιστον έχουν δικαιολογήσει τον τίτλο τους. Διότι δυστυχώς μονάχα ένα μικρό μέρος τους αξιοποιήθηκε για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ενώ σε πάρα πολλές δυστυχώς περιπτώσεις ούτε καν υλοποιήθηκαν. Αυτό που συνέβη κατά κανόνα είναι ότι μέσα από την κερκόπορτα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων διακινήθηκαν μίζες, στήθηκαν μηχανισμοί διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, γιγαντώθηκαν κυκλώματα διαπλοκής. Είναι γνωστή η αμαρτωλή ιστορία στην οποία πρωταγωνίστησαν στελέχη κυβερνήσεων των κομμάτων που σήμερα βρίσκονται στα έδρανα της αντιπολίτευσης και μας κουνάνε και το δάχτυλο και μιλούν και για αγορές του αιώνα. Θέλω λοιπόν εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Δεν πρόκειται να περιλάβουμε στην ελόγως συμφωνία
και σε κάθε συμφωνία που ενδεχομένως εμείς να προβούμε στο μέλλον, δεν πρόκειται να συμπεριλάβουμε από εδώ και στο εξής σε καμία συμφωνία αντισταθμιστικά ωφέλη. Τα λάθη του παρελθόντος εμείς δεν τα κάνουμε, κυρίες και συνάδελφοι. Αφήνω μονάχα μία πιθανότητα εξαίρεσης σε ό,τι αφορά την ΕΑΒ, αλλά και εκεί απτά, συγκεκριμένα και σαφώς κοστολογημένα ωφελήματα υποκατασκευής έργου για να συντηρηθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλά αλφα ωμέγα αντισταθμιστικά ωφελήματα σε λογισμικό ή σε απροσδιόριστες γκρίζες περιοχές, προκειμένου κάποιοι να παίρνουν μίζες ή να κάνουν business, διότι αυτό συνέβη στο παρελθόν, όσο εμείς είμαστε κυβέρνηση δεν θα υπάρξει. Αντί αορίστων λοιπόν ωφελημάτων, εμείς θα διεκδικήσουμε σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε συμφωνία και στην επικείμενη την μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους, γιατί εμείς τιμούμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου που κατευθύνεται για τη θωράκιση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων. Και τώρα να απαντήσω το τρίτο ζήτημα. Κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης της Βουλής για το ζήτημα της αναβάθμισης. Στις 20 Σεπτέμβρη, σχεδόν ένα μήνα πριν την επίσκεψη ΣΥΠΑ, ο Υπουργός Άμυνας και οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αρχηγός αεροπορίας, ήρθαν εδώ στη Βουλή, 20 Σεπτέμβρη, και ενημέρωσαν αναλυτικά την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων για το ζήτημα της αναβάθμισης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 της πολεμικής αεροπορίας. Αναλυτικότατα. Έχω τα πρακτικά. Δεν τα καταθέτω, διότι όλοι έχετε πρόσβαση σε αυτά και ότι γνωρίζετε ότι είναι και απόρριτα θέματα αυτά. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περαιτέρω. Το θέτω όμως εν γνώση σας, διότι είναι μεγάλη υποκρισία και άδικο αλλά και φεδρό. Δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Θεοδωράκη, αλλά αναφέρομαι στις διαρροές που έγιναν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ότι μάλιστα πρόκειται για παράκαμψη των διαδικασιών, για μεγάλη σπατάλη, για αγορά του αιώνα και θα μας φέρουν και στη Βουλή. Βεβαίως, σιγή νυχθείως. Και πράγματι, πρόκειται για φεδρότητα, όχι μόνο διότι υπήρξε σαφής ενημέρωση, αλλά και σαφής τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή σε σχέση με το αν είναι αναγκαίο ή όχι. Βεβαίως δεν ξέρω εάν υπάρχουν άλλου είδους εσωτερικά ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία και αλλάζουν υπεύθυνοι και μπορεί κάποια στελέχη να έχουν κόψει και την καλημέρα μεταξύ τους, αλλά αυτός δεν είναι λόγος σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας να παίζουμε παιχνίδια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι απάντησα. Υπάρχει και το θέμα της Σούδας. Κύριε Θεοδωράκη, έχω την αίσθηση ότι στήθηκε ένας μύθος, όχι από εσάς, από τη μερίδα των μέσων ενημέρωσης, στήθηκε ένας μύθος μιας δήθεν μαμούθ συμφωνίας που περιλαμβάνει τη Σούδα. Επί μέρες δεν απαντούσαμε, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να απαντάμε. Επί μέρες το κεντρικό θέμα που θα πηγαίναμε εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η Σούδα. Η επέκταση, η αναβάθμιση, η εξέλιξη. Και τώρα μας ζητάτε να απολογηθούμε κιόλας, διότι δεν υλοποίησαμε το μύθο που κάποιοι στήσανε. Κύριε Θεοδωράκη, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η ετήσια ανανέωση της Σούδας γίνεται εδώ και περίπου 11 χρόνια. Από τις κυβερνήσεις Καραμαλή ξεκίνησε
Και όλες οι μετέπειτα και οι δικές μας ανανεώνουν κατά ένα χρόνο, επεκτείνουν κατά ένα χρόνο τη συμφωνία διευκολύνσεων που έχει η χώρα μας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη βάση της Σούδας. Αναφέρθηκα πράγματι στην σημασία της Σούδας και στην ανάγκη να δούμε προοπτικά μια πιθανότητα αναβάθμισης του ρόλου της, που θα αφορά όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, και βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνηθεί στο πόδι, αλλά θέλει ουσιαστική συζήτηση και στις επιτροπές, την αναβάθμιση και του ρόλου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Σούδας. Είναι μια εξαιρετική σημασίας, γεωστρατηγική σημασίας τοποθεσία. Ο στόλος του πολεμικού μας ναυτικού βρίσκεται στο σύνολό του, όπως όλοι γνωρίζουμε, στη Σαλαμίνα. Μια πιθανή μελλοντική αναβάθμιση μας αφορά και εμάς. Αλλά το να πάμε σε μια λογική διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση για αεροσκάφη, είναι κάτι το οποίο δεν είχα καμία, αν θέλετε, διαβούλευση πρωτίστως κάνει και εγώ και ο αναπληρωτής υπουργός στις αρμόδιες επιτροπές. Είναι θέματα, ούτε στο ΚΙΣΕΑ συζητήθηκε το θέμα αυτό. Συνεπώς, δεν μπορώ να απαντώ γιατί δεν έθεσα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης κάτι το οποίο δεν μας απασχόλησε εκτενώς. Ίσως είναι μια ιδέα σας να την καταθέσετε, να τη συζητήσουμε. Αλλά τέτοιου είδους σοβαρά στρατηγική χαρακτήρα ζητήματα δεν μπορεί να κατατίθεται με μια προχειρότητα. Βεβαίως, η ιδέα σας για Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας είναι μια ιδέα που κατά καιρούς και εγώ έχω πει αξίζει τον κόπο να τη συζητήσουμε. Δεν είναι όριμη ακόμα, κατά τη δική μου εκτίμηση. Εν τούτης, σε αυτό που απολύτως θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι ότι στα ζητήματα αυτά πράγματι χρειάζεται ενημέρωση, συνεννόηση και ευρύτατες συνενέσεις, όπου αυτό μπορεί να επιτευχθεί βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση αυτό που δεν χρειάζεται είναι επιπολαιότητα, ανευθυνότητα και μικροκομματική σκοπιμότητα. Εμείς με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χώρα διαχειριζόμαστε τα ζητήματα αυτά. Εκτιμώ ότι η στάση που επέδειξε για μια ακόμη φορά η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν στάση ανεύθυνη. Πρώτα σήκωσε κουρνιακτό για υπόνοιες περί δίθεν αγοράς του αιώνα, για σκοτεινές διαδρομές και συμφωνίες. Στη συνέχεια έριξε σιγή ασυρμάτου και όταν κατάλαβε το λάθος, σταμάτησε καν να αναφέρεται στο θέμα. Θέλω να πιστεύω επειδή κατάλαβε το λάθος και όχι επειδή κάποιοι τράβηξαν τα αυτή. Και το λέω αυτό διότι όλοι γνωρίζουμε ότι πέραν των αγαθών προθέσεων όλων μας, τα θέματα αυτά λειτουργούν και κυκλοφορούν στους διαδρόμους και διάφοροι που έχουν συμφέροντα, εκπροσωπούς συμφέροντα. Και φωτογραφίζονται δεξιά και αριστερά με εκπροσώπους κομμάτων σε εκδηλώσεις. Καλά, μια φωτογραφία δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν μεταφέρουν και τις θέσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, κύριε Θοδωράκη, η υπόθεση της αναβάθμισης των F-16 δεν προέκυψε ούτε ως αντάλλαγμα σε κάποιον, ούτε προέκυψε την περασμένη εβδομάδα. Είναι χρόνιο αίτημα, ούτε κρύβει σκοτεινές συναλλαγές. Είναι μία από το 2009, επαναλαμβάνω, διατυπωμένη ανάγκη των ενόπλων δυνάμεων. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Μια συμφωνία που θα ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ της πολεμικής μας αεροπορίας και των πιλότων της, που δίνουν καθημερινά έναν ηρωικό αγώνα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορετική θέση και στάση εντός της εθνικής αντιπροσωπείας, και αυτό είναι καθήκον όλων μας να το πράξουμε, να διασφαλίσουμε δηλαδή την αποτρεπτική ικανότητα της πολεμικής μας αεροπορίας, την αποτρεπτική ισχύ, ενισχύοντας την δύναμη της χώρας μας, επαναλαμβάνω, ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Διότι αυτό κάνουμε. Και αν ανατραπούν οι συσχετισμοί ισχύως, θα μειωθεί η δυνατότητα παρέμβασής μας προκειμένου να διασφαλίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα,
αλλά και την ειρήνη, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι η στάση μας θα συνεχίσει να είναι στάση υπευθυνότητας και σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους της χώρας και σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμων. Ευχαριστώ πολύ.